ثلاثة أربعة. الأول خمس كانوا ثلاثة كانوا في الفرن، وبعد كده لو تجي واحد تاني رابع اللي هو تجيب الليل كل لك بقى بدل يضربوا فيها كلها وتعذيب وتبهدل. كان عايزين يسرقونا ويقتلونا عشان خاطر أول حاجة كانوا بيفكروا فيها إن هم يدوروا على الفلوس اللي معايا. وبعد كده لما رحت الإسلام بدأوا يهددونا بموت وكده وتعذيب وضرب موت، لدرجة إن الراجل والناس اللي كانت معاه بيقولوا لي انت هتموت هنا وهندفنك، كنا هنلفك في الملايه ديت وهندفنك بره. والولد مرتين دخل ابن الراجل هددني بيقول لي ابويا عنده بندويه واي طخه، وكان عصب وبيشتم على طول وبيهين على طول. بس انا كنت بستحمل، انا هسيب الشغل مش هلاقي شغل تاني، فبالتالي كنت بستحمل. لو عمل كده في اي واحد يوناني او مثلا مصري عمل كده في واحد يوناني، هل اليونان هتسكت مثلا؟ او مثلا الدولة اللي اتعمل فيها المشكلة دي هتسيب الجاني هو اللي يبقى بره والمجن عليه متلقح في المستشفيات وبالبعد اليمين؟ مش كنت خايف من غير ورق طبعا، كنت بمشي بروح الشغل بعجلة وباجي بعجلة، كنت بمشي بدارة يعني بحاول ان انا اكون بعيد عن العيون بتاعت الشرطة وبعيد عن الناس وكده. حاسس بتعب بجنبي ودايخ على طول ورجليه تعبانه ودراعي ζαλίζεται και πονάει αρκετά στο πλευρό του. Το σκηνικό ξεκίνησε από τις 11 το πρωί του Σαββάτου, του προπερασμένου Σαββάτου, ενώ ήταν ο Βαλίτ στο φούρνο και ήρθε η ώρα να φύγει. Και λέει στο αφεντικό του, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να φύγω ή να πάω στο σπίτι μου. Το αφεντικό του λέει, πόσο καιρό έχεις να πληρωθείς? Και του λέει ο Βαλίτ, περίπου 2 μήνες. Και του λέει, οκ, ήρθε η ώρα να πληρωθείς σήμερα. Φωνάζει το αφεντικό το γιο του, το Μάνι, και του λέει, έλεγε γιατί ο Βαλίτ έχει 2 μήνες να πληρωθεί και πρέπει να τον πληρώσουμε σήμερα. Ναι. Ήθελε να πάει να σχολάσει, ήταν η ώρα να σχολάσει του Σαββάτου. Ναι. Ήρθε το αφεντικό, ενώ ο Βαλίτ καθόταν σε ένα τραπεζάκι και περίμενε το αφεντικό να έρθει να τον πληρώσει. Και ήρθε το αφεντικό και λέει, θέλεις να πληρωθείς, και άρχισε να τον βρίζει. Άρχισε να του δίνει μπουνιές στο πρόσωπο, να τον κλωτσάει, και άρχισε να του βρίζει. Το θέμα που έγινε όλο το σκηνικό είναι ότι ο Βαλίτ δεν άντεξε το αφεντικό του να βρίζει τη θρησκεία του. Επειδή είναι άθεος άνθρωπος, έβριζε τη θρησκεία του, έβριζε τον ίδιο τον Βαλίτ, και ο Βαλίτ εκνευρίστηκε και ξεκίνησε μπουνιές μεταξύ με το γιο του Φούρναρη. Αυτή ήταν η αρχή του σκηνικού. Ο Φούρναρης δεν είναι καλά, είναι μάλλον ανώμαλος άνθρωπος, δεν ξέρω τι έχει. Ναι. Έτσι είπε ότι πήγε να τον κλέψει. Ο Βαλίτ είχε μαζί του 12.000 ευρώ, τα οποία είναι και δικά του και άλλων συμπατριών Αιγύπτιων που μείνουν στη Σαλαμίνα. Αλλά επειδή εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν άδειες παραμονές, δεν μπορούν να ανοίξουν λογαριασμούς στις τράπεζες, και είναι ο μόνος ο Βαλίτ εμπιστευτικός άνθρωπος εκεί στην παρέα, και είναι ο μόνος που έχει μια σταθερή δουλειά με ένα σταθερό ωράριο, και τα κράταγε τα λεφτά μαζί του, γιατί πριν μια εβδομάδα κάηκε το γενικό ρεύμα στο σπίτι. Οπότε φοβηθήκαν όλοι και αφήσαν τα λεφτά με τον Βαλίτ. Του τα έκλεψε, και όταν έγινε η μήνυση πήγε και το αφεντικό στο ΑΤΑΦ Σαλαμίνας, ναι. Έγινε η επιστροφή 9.000 ευρώ, τα οποία υπόγραψε ο Βαλίτ ότι τα πήρε, και όταν του είπε ο αστυνομικός πού είναι τα υπόλοιπα χρήματα, του λέει συγγνώμη, επειδή δεν έχω πληρώσει το ενίκιο μου εδώ και κάποιους μήνες, και πλήρωσα το ενίκιο. Είναι πιστοποιημένα γραμμένα στην αστυνομία. Δηλαδή λέτε ότι ο Φούρναρης και ο γιος του δήραν τον άνθρωπο αυτό που τον βλέπουμε για να τον κλέψουν τα λεφτά. Τον βασανίσανε σε ένα στάβλο, ναι. Τον βασανίζανε 18 ώρες, προσπαθήσαν να βιάσουν τον άνθρωπο, κάνανε ένα παρτάκι 4 ατόμων, πίνανε αλκοόλ, μπύρες, τσιγάρα. Γελάγαν πάνω από το παιδί εδώ που βλέπετε. Ο Φούρναρος, ο γιος του, ένας Αλβανός και ένας άλλος φίλος του Φούρναρη. Τίποτα, ότι θα σε αποτελειώσουμε, σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε θάψουμε εδώ που είσαι, θα σε δέσουμε όπως δένετε εσείς τις γκαμίλες στην Αίγυπτο. Και του έβριζε συνέχεια την θρησκεία, έβριζε τον ίδιο. Τα έχει παραδεχτεί ο Φούρναρης ότι πήρε τα λεφτά και ότι του τα παραδέχτηκε, πήρε. Παραδεχτήκαν και οι τέσσερις ότι του κάνανε αυτό το βασανισμό, κάνανε αυτό το πάρτι πάνω από αυτό το παιδί. Η μητέρα του εχθές, δυστυχώς, μόλις είδε την εικόνα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εντατική. Ο Βαλίτ δεν ξέρει τι να κάνει, έτσι όπως είναι. Από ό,τι λέει ότι ξέχασα. Βέβαια, κινδυνεύει με απέλαση. Το οποίο το δικαίωμά του σαν άνθρωπος
που είναι θύμα βασανιστήριο, το λιγότερο που μπορεί να του γίνει είναι να επιστραφεί το δίκιο του και να του βγει μια άδεια παραμονή σε ανθρωπιστικούς λόγους. Είναι το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει. Καλά, δεν μπορεί να τον διώξουν όσο είναι σε αυτή την κατάσταση. Μπορούν, αφού το μαγαζί έχει κλείσει με άδεια από το Υπουργείο Εργασίας και αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά. Το φούρνο έκλεισε, αλλά το αφεντικό το άνοιξε. Ο φούρναρης κρατήθηκε για μία μέρα, για μία νύχτα στο Κορυδαλό. Με απόφαση εισαγγελέα. Είχαν διαφορές μεταξύ ανακριτή εισαγγελέα. Ο ανακριτής δεν ήθελε να τον κρατήσουν μέσα προφύλαξη. Ο εισαγγελέας ήθελε και έγινε αυτή η διαφορά. Πλήρωσε λεφτά ο φούρναρης και τον αφήσανε ελεύθερο μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Κοίησε και βγήκε. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάσαμε προχθές, ότι το φούρνο έχει κλείσει με εντολή από το Υπουργείο Εργασίας. Τα παιδιά στη Σαλαμίνα περάσανε χθες από το φούρνο. Έχουμε και φωτογραφίες ότι είναι ανοιχτό το φούρνο στη Σαλαμίνα και δουλεύει κανονικότατα. Δεν μπορεί να περπατήσει, ζαλίζεται, πέφτει, ουρίζει αίμα. Το παιδί δεν είναι καθόλου καλά. Ναι, είναι πάρα πολύ χάλια και το μόνο που ζητάει από την Ελλάδα είναι να το επιστραφεί η δικαιοσύνη του, να του γίνει μια παραμονή. Να μην φύγει και θέλει να πάει να δει τα δύο του κοριτσάκια που είναι 4 και 2 χρονών, να δει τη μητέρα του που είναι στην εντατική και φοβάται μη πεθάνει. Ωραία, είναι αλήθεια αυτά και που λέει η κυρία. Στο αστυνομικό τμήμα έγινε επιστροφή των χρημάτων 9.000 ευρώ. Και όταν ρωτήσαν για ποιο λόγο δεν είναι όλα τα 12 χιλιάρικα, τους είπε ότι πλήρωσε το ενίκιο. Ότι πλήρωσε το ενίκιο. Είναι γελίο, δηλαδή. Έλεγε στο Βαλίντο ότι εσύ μου έκλεψε 150 ευρώ, ο οποίος είχε πάνω του 12.000 ευρώ. Ναι, αλλά εμείς ρωτάμε, η δικαιοσύνη λέει ότι το θύμα να κρατήθηκε 4 νύχτες στο ΑΤΑΦ Σαλαμίνας και μία νύχτα στο Αλοδαπών Πέτρου Ράλης και ο βασανιστής. Ο βασανιστής να είναι έξω και να κυκλοφορεί πολύ άνετα και αυτός και οι τρεις άλλοι μαζί του. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, αυτή είναι η ανθρωπότητα. Είμαστε σε μία ευρωπαϊκή χώρα που πρώτα απ' όλα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πού είναι τα ανθρώπινα του Βαλίτ, πού είναι τα δικαιώματα του Βαλίτ.